να έρθουμε στο στούντιο να καλωσορίσουμε τον κύριο Τάκη Κλειρίδη, είναι ο πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα. Γεια σα, καλώ ήρθατε. Σα χαιρετώ. Γεια σα. Έχετε άποψη για το ζήτημα τη εσκροκέρδεια στα καύσιμα, αυτό που συζητάει ο πολλή κόσμο κάθε μέρα, κύριε Κλειρίδη. Νομίζω πρέπει να σχολιάσω κάτι, δεν μπορώ να το αφήσουμε ασχολιαστό και αυτό έχει σχέση και με την παγκόσμια τιμή. Ο απλό πολίτη δεν παρακολουθά τι τιμέ παγκοσμίω και πότε συμβαίνουν. Ε, αυτό το θέμα θα πρέπει να το επιφορτιστεί το ίδιο το κράτο και οι αρμόδιε υπηρεσίε να ελέγχουν όχι μόνο τι συγκεκριμένε εταιρείε που αναφερθήκατε για, για τα πετρελοειδή, αλλά και άλλε εταιρείε. Δηλαδή, δίνεται μια ευκαιρία εδώ που έχουμε μεγάλε αυξήσει πληθωρισμού σε πολλού. Δεν λέω στην πλειοψηφία του, ναι. αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κάπου οι οποίοι εκμεταλλεύονται το γεγονό. Δηλαδή, μπορεί να παραλαμβάνουν ένα καινούριο φορτίο εμπορεύματο το οποίο να είναι 100. Αλλά προηγουμένω είχαν παραλάβει και εξακολουθούν να έχουν στα αποθέματά του κάτι το οποίο αγόρασαν στα 90. Ναι. Αυτό που αγόρασαν στα 90 θα πρέπει να το πουλήσουν στην παλιά τιμή και να το αυξήσουν στο 100. Γίνεται αυτό. Σε ορισμένε περιπτώσει και εγώ, σαν καταναλωτή, βρίσκω ότι δεν γίνεται. Μάλιστα, άρα... άρα, οι αρμόδιε υπηρεσίε πρέπει να φορτώσουν ε, τι μπαταρίε του ναι. για να βρουν ακριβώ τι συμβαίνει. Το λέτε αυτό με τα λόγου γνώσεως, κάτι γνωρίζετε, είναι η εκτίμησή σας ως καταναλωτής και ως οικονομολόγος. Σε, σε ορισμέν, καταρχήν αναμένω ότι ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Ναι. Ε, έχω υπόψη μου κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία βλέπω. Ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα το οποίο αυξήθηκε από 26 σε 46 ευρώ το κιλό. Ακολούθως είδαμε μια διαφοροποίηση στους καταναλωτές... Και πώς αυτό μειώθηκε από το 46 στο 32 την επόμενη εβδομάδα, διότι νομίζω οι καταναλωτές τιμώρησαν γενικά ε, το συγκεκριμένο προϊόν και μειώθηκε ξανά στο σημείο το οποίο είχαμε. Θέλετε να μας πείτε ποιο προϊόν είναι Όχι, ή δεν νομίζω, έχει σημασία. Δε, δε, δεν έχει σημασία. Νομίζω υπάρχουν και αυτό το προϊόν, υπάρχουν και άλλα προϊόντα, τα οποία ξέρουν οι, οι, οι υπουργοί μας, ναι. διότι είχαμε κάνει μια συζήτηση, και νομίζω ότι θα δώσουν μεγάλη όθηση στον έλεγχο. Mm. Ε, και τα πετρελαιοειδή και όλα. Γι' αυτό ξεκίνησε το θέμα, να πάμε και ένα βήμα πίσω, ότι κάποιες χώρες και η Κύπρος εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να φορολογήσουν τις εταιρείε πετρελαιοειδών όσον αφορά τα υπερκέρδη τους. Δηλαδή τα συνηθισμένα κέρδη τα οποία κάνουν, αν μια εταιρεία κάνει ε, 10 εκατομμύρια κέρδη, αλλά τώρα με αυτές τις αλλαγές κατάφερε να κάνει 20 δεν είναι αμαρτία, αλλά ναι. να πληρώσει πάνω σε αυτά τα υπερκέρδη τα οποία φόρτωσε στον απλό πολίτη όταν ο απλό πολίτη αναγκάζεται να πληρώσει αυξήσει του 20 και του 30 αλλά ναι, αυτό που περιγράφεται έρχεται λίγο κόντρα να το πω. Λίγο αντίθετο προ τη γενική φιλοσοφία τη ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι η φορολογία, θα σου πει ο επιχειρηματία. Γιατί, επειδή ήρθε η συνθήκη να βγάλω περισσότερα, να με χρεώσει περισσότερο ποσοστό φόρου. Ναι, για το. Για το υπερκέρδος, θέλω ναι, να το... για το υπερκέρδος, ναι. Γιατί, διότι εκμεταλλεύτηκε μια κατάσταση και μια ανομαλία στην αγορά, όπου, ε, διότι υπό συνθήκες, ο κάθε εμπορευόμενος γοράζει και κερδίζει ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Σωστά. Τώρα, λέει το κράτος, ε, εφαρμόζοντας μια πιο δίκαιη πολιτική ότι εγώ δεν θα σου επιτρέψω κάτω από αυτές τις συνθήκες, όταν εγώ επιχορηγώ, όταν εγώ δίνω διάφορες χορηγίες, βοήθειες στις ευάλωτες ομάδες, εσύ να εκμεταλλεύεσαι αυτή την κατάσταση και να κάνεις υπερκέρδη. Το κανονικό κέρδος είναι θεμητό και δεν υπάρχει καμιά αφιβολία. Ναι. Ε, μοιάζω λίγο με περισσότερο ε, πιο αριστερός από ό,τι είμαι, αλλά νομίζω αυτό είναι το δίκαιο. Ε, στο μεταξύ, αυτό το έχει υπόψη του το Υπουργείο Οικονομικών για να το πράξει εσεί, που και... είστε σε καθημερινή συνομιλία μαζί του. Καθημερινή δεν είμαι, αλλά και το, Υπουργείο Οικονο... ναι. και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και το Υπουργείο Εμπορίου, που είναι και πιο αρμόδιο, Σωστά. είναι κάτι το οποίο παρακολουθούν και έχουν αναλάβει ότι θα δράσουν πιο δραστικά. Μάλιστα, για να το δούμε. Ωραία, ωραία πάσα μα κάνετε για να μιλήσουμε για το φάντασμα του πληθωρισμού το οποίο πλανάται πάνω από την Ευρώπη ναι. και όχι μόνο την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη μα νοιάζει, κύριε Κληρίδη, γιατί εδώ είμαστε και εμεί μέσα στο ευρώ. Εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα αυξήσει τα επιτόκια. Εδώ είναι ότι κάνουμε εμεί που δεν μπορούμε να πράξουμε και πολλά να παρέμβουμε στην αγορά. Όχι. Καλά, ανήκουμε σε μια μεγάλη οικογένεια, άρα αναμένουμε και εμείς ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με τους κανονισμούς και το τι είναι το κοινό όφελος ναι. για την Ευρώπη και κατ' επέκταση σε πολλά θέματα και για την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε ζήσει και με επιτόκια του 8% και του 9% και διψήφιους αριθμούς. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι... Ναι. Και του διψήφιου αριθμού. Πόσο ήταν όμω ο μισθό τότε και πόσο ήταν το επιτόκιο το καταθετικό. Σω, σω, σωστό και το καταθετικό επιτόκιο. Αλλά σημασία έχει ο δανειζόμενο τι πληρώνει. Και αυτό είναι που βοηθά την οικονομία. Τα επιτόκια μάθαμε τώρα τα τελευταία χρόνια να ζούμε και με αρνητικά επιτόκια. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου ε, έμαθα ότι υπάρχουν και αρνητικά επιτόκια. Ναι. Ε, νομίζω ότι η Αμερική έχει δείξει τον δρόμο με το, με το δολάριο. Έχει αυξήσει ε, σημαντικά σε μία μόνο δεδομένη στιγμή, φέτος, με 1% περισσότερα, θα υπάρχουν και άλλες αυξήσεις του δολαρίου και κατ' επέκταση εγώ αναμένω ότι τα αρνητικά επιτόκια τα οποία είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια θα πάυσουν να υφίστανται και θα δούμε πλέον και θετικά επιτόκια δανεισμού, αλλά και θετικά επιτόκια πλέον για τους καταθέτες. Φτάνει τα επιτόκια αυτά να μην είναι υπερβολικά, ε, νομίζω ότι δεν θα επηρεάσουν την ε, παγκόσμια ή και την ευρωπαϊκή οικονομία την οποία αναφερθήκατε. Υπάρχει ένα κίνδυνο εδώ. Γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμό αντιμετωπίζεται με αύξηση των επιτοκίων ένα ε, αποτελεσματικό όπλο φάρμακο. Έτσι, ναι. δεν είναι. Ο, ο, όχι κατά ανάγκη. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι Αυτ, κατά ανάγκη να μην νομιμοποιηθεί. Αυτό, ότι... αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Αν αυξηθούν τα επιτόκια, υπάρχει περίπτωση να μην καταπολεμηθεί ο πληθωρισμό και μετά να έχουμε και αυξημένα επιτόκια στα δάνεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και υψηλέ τιμέ. Όχι. Τιμές. Όχι. Α, αν το φάρμακο για την λύση του πληθωρισμού ήταν η αύξηση των επιδοκίων, θα το κάναμε όλοι, όλε οι χώρε. Ναι. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να βοηθήσει μέχρι σε κάποιο βαθμό, αλλά θα έχουμε αυξήσει επίση στα προϊόντα. Διότι το κόστο αυξάνεται στου παραγωγού οι οποίοι δανείζονται. Είτε αυτά είναι εργοστάσια, είτε αυτή είναι αγροτική οικονομία κ.ο.κ. Θα βοηθήσει λιγάκι, πιστεύω. Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα πρέπει να πούμε ότι θα ζήσουμε με τον πληθωρισμό, με όλα τα κακά του για κάποιο χρονικό διάστημα, και μετά δεν θα υπάρχει. Δηλαδή, αν η τιμή ενό προϊόντο αυξηθεί από το 10 και πάει στο 12, στο 13, την επόμενη χρονιά δεν θα πάει από το 13, στο 16 ή 17 για να έχουμε την ίδια αύξηση πληθωρισμού. Ναι. Άρα, το πιο σημαντικό όσον αφορά τον πληθωρισμό είναι το 2022, που πέσαν όλα μαζί και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τα συνεπακόλουθά τη και η αύξηση του πετρελαίου και γενικά της ενέργειας, που δεν μπορεί να συνεχίσει. Ήδη συζητούμε ότι οι χώρες οι οποίες παράγουν πετρέλαιο, συζητούν και οι ίδιες ότι πρέπει να κάνουν κάτι για μείωση των τιμών. Και θα δούμε σε κάποιο χρονικό διάστημα, όχι άμεσα, αλλά εγώ θα μπορούσα να πρόβλεπα πριν από το τέλος του 2022, θα δούμε και τις τιμές των πετρελοειδών να χαμηλώνουν από τα ψηλά επίπεδα που έχουμε τώρα. Λόγω τη αύξηση τη παραγωγή που θα κάνουν. Δηλαδή θα αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου οι χώρε του Plus. Πολύ σωστά. Με το να το κάνουν αυτό, θα υπάρχει. αρχίζει με, πλέον ε, να λειτουργεί η οικονομία, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν πλέον, μόνο και μόνο με την ανακοίνωση ότι θα πράξουν κάτι τέτοιο. Αμέσω οι αγορέ το αντιλαμβάνονται και αρχίζουν να επηρεάζουν τι τιμέ προ τα κάτω. Μάλιστα. Τώρα, <coughs> να σα πάω και στα δικά μα εδώ στην Κύπρο στο δημόσιο χρέο. Το οποίο μα είχε απασχολήσει πολύ άλλε εποχέ, φαίνεται ότι θα μα απασχολήσει και πάλι. Είναι ψηλό. Δεν είναι χαμηλό. Αντέχει όμω το κράτο να εξυπηρετεί αυτό το χρέο, υπό ε, αυτέ τι συνθήκε. Χωρί αμφιβολία, η απάντησή μου είναι ναι. Ε, φτάσαμε και σε πιο ψηλά ε, ποσοστά χρέου ε, και νομίζω ότι η, η μεγάλη βοήθεια που είχαμε σχεδόν πλησιάσαμε το 2021 στο 104-105%. Με πρόβλεψη για το 2022, χωρίς να ξέρουμε ότι θα γινόταν η εισβολή της Ρωσίας στην Τουρκία και οι ενεργειακές τιμές να ανέβουν κατακόρυφα, θα έπεφτε κάτω από το 100% και ίσως το 95%. Δεν είναι το τέλος του κόσμου με ένα ψηλό, όπως αναφέρατε και εσείς, ποσοστό Χρέου του 100%. Ζήσαμε και χειρότερα και άλλε χώρε ζουν με χειρότερα. Νομίζω ότι ε, θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Αντί πιο γρήγορη μείωση mm -hmm. του δημόσιου χρέου, θα έχουμε τουλάχιστον για το 2022 και το 23 μια πιο χαμηλή. Άρα δεν κινδυνεύουμε να μα έρθει κάποια δυσκολία από το δημόσιο χρέο. Όχι, και είναι κάτι το οποίο η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στα μέλη τη. Ε, νομίζω εδώ κάνει έτσι mm -hmm. μια δείχνει μια καλή διάθεση στο να αντέξουν τα, τα, το δημόσιο χρέος των διαφόρων χωρών στα ψηλά επίπεδα μέχρι που να φτάσουν Μάλιστα. στα πιο χαμηλά. Θα πρέπει ίσως εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι και η ανάπτυξη της οικονομίας είναι πολύ σημαντική, διότι το χρέος συγκρίνεται με το πόσο είναι το ακαθάριστο εχώριο προϊόν. Όσο αυξάνεται το ακαθάριστο εχώριο προϊόν και αν παραμένει το απόλυτο χρέος το ίδιο, σημαίνει ότι μειώνεται το ποσοστό. Σωστά. Αυτό θα πρέπει να το, να το καταλάβουμε. Και επίσης έχουμε κάποιες μεγάλες βοήθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το, το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, το οποίο ξεκινάει, ξεκίνησε ήδη, αλλά θα συνεχίσει και τα επόμενα δύο χρόνια. Καλά, καθίστε Άρα... να πάρουμε την πρώτη δόση πρώτα, για ε, νομίζ... μεγάλες μεγάλε νομίζ... στη Βουλή. Νομίζω, νομίζω χτε ε, πήραμε το πρώτο θετικό σημείο ότι θα υπερπηδήσουμε το μεγάλο πρόβλημα. Ε. Αργήσαμε. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε, διότι υποφέρει όλο ο κόσμο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τα βρήκαμε και πιστεύω θα προχωρήσουμε πιο εντατικά. Μάλιστα. Κλείνοντα. Η ερώτηση του ενό εκατομμύριου, θα έλεγε κανεί, ε, Περιμένουμε νέα παγκόσμια κρίση υπό αυτέ τι συνθήκε. Μα τώρα ζούμε σε μια παγκόσμια κρίση όπω είμαστε τώρα. Αν, αν ε, δεν θα... έχει του ίδιου τριγμού, επιτρέψτε μου με το, με το 9, 10, 11 ή το 13 στην Κύπρο. Εκεί σύστηκε το σύμπαν. Λέμε, θα υπάρχουμε την άλλη μέρα ω κράτο. Δεν θα υπάρχουμε. Η Ελλάδα συζητούσε ναι. Brexit κτλ. Μα το 2013 δεν υπέφεραν όλοι. Υπέφεραν κάποιε συγκεκριμένε χώρε μεταξύ των οποίων και η δικιά μα. Ναι. Άρα η Κύπρο υπέφερε το 2013 διότι έκανε τρομερά λάθη προηγουμένω και ναι. πληρώσαμε τα λάθη αυτά. Νομίζω τώρα επειδή είμαστε όλοι στο ίδιο καλάθι από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη μέχρι και την Ασία. Νομίζω θα βάλουν όλοι νερό στο κρασί του, θα, θα πάρουν εκείνα τα μέτρα τα οποία βολεύουν το παγκόσμιο. Κάποια θα βολεύουν περισσότερο την Αμερική, κάποια θα βολεύουν περισσότερο την Κίνα. Αλλά στο τέλο υπάρχει κοινό παρονομαστή που βοηθάει την παγκόσμια ναι. οικονομία. Δεν γίνεται να βολεύουν κάποια περισσότερο εμά, εμεί οι φτωχοί συγγενεί. Ε, οι φτωχοί συγγενεί ναι. του Νότου, οι οποίοι πάλι θα πληρώσουμε την ύφη γιατί πάλι από πάνω θα μα επιβάλλουν κάποια πράγματα. Ναι, αλλά. Πιστεύω ότι εμεί θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να βοηθήσουμε πρώτα του εαυτού μα. Γι' αυτό πάντα λέμε από οικονομική πλευρά ότι πάντα να έχουμε ένα κομπόδεμα στην άκρη, ναι. ώστε όταν έρθουν κάποιε δύσκολε μέρε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα. Το έχουμε αυτό το κομπόδεμα ω κράτο. Ε, τα, τα, είχ... τα ταμεία μα έχουν το περιθώριο να δώσουν κάτι τη. Ε, 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 εγώ πιστεύω ότι το είχαμε και το είχαμε και άνετα πριν από τον κορονοϊό. Γι' αυτό και στον κορονοϊό βγήκε το κράτο, βγήκε ο υπουργό, έδωσε στοχευμένα εκείνα τα οποία έδωσε και ξεπεράσαμε τον κορονοϊό και τι επιδράσει του πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ανέμενε κάποιο. Εντάξει, ήρθε τώρα κάτι το αναπάντεχο. Αυτά τα αναπάντεχα θα τα έχουμε όσο προχωρούμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παγκόσμια οικονομία και την πολιτική κατάσταση, διότι υπάρχουν και πολιτικά θέματα. δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δικά μα την παγκόσμια οικονομία, θα έλεγα. Ε, εντάξει, ναι. Ε, σίγουρα, απλώς. σίγουρα. Αλλά εμεί τα δικά μα να ελέγχουμε και α αφήσουμε ναι. την παγκόσμια οικονομία σε κάποιου άλλου. Να λειτουργήσει. Ε. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.